Καλησπέρα, Πρόεδρε, κύριε Κανακάκη. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβατε και αν ακούσατε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας αμέσως νωρίτερα, την κυρία Γκάγκα, που αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων να μπορούν να έχουν και βασικές γνώσεις, αλλά και να υπάρχουν συνέργειες, να συνεργάζονται. Τώρα θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σκοπός του αυριανού webinar και ποιοι φορείς το διοργανώνουν. Το αυριανό webinar είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Είναι ένα κλινικό φροντιστήριο με το τίτλο, όπως αναφέρατε, είναι θωρακικό άργος με έμφαση στο έμφραγμα του μυοκαρδίου για το μη καρδιολόγο. Είναι μέσω COVID-19 και η σημασία που λέγεται είναι μέσω COVID-19. Είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αλλά και άλλων εταιρεών, όπως της Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης, του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας και επίσης του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης. Γίνεται με ένα εξαίσιο πάνελ ομιλητών. Ποιοι θα είναι και πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν? Υπάρχει σύνδεσμος και στο YouTube και στο, που μπορεί κανείς να μπει και να το δει. Θα το βάλω και εγώ τώρα κάτω από την ανάρτησή μου, το λέω για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, στα social media κάτω υπάρχει από την ανάρτηση. Υπάρχει και στα social media, στο Facebook μπορεί να το δει και από το YouTube υπάρχει σύνδεσμος. Μπορώ να σας στείλω αν δεν το έχετε. Και διοργανώνεται από τρεις εξαίρετους συναδέλφους, όπως είπατε, τον κύριο Γιώγιο, τον κύριο Παραμπούτη και τον κύριο Γκούλα, και συμμετέχουν ένα εξαίρετο πάνελ ομιλητών, όπου είναι ο κύριος Γιώργος Ντάγκας, είναι καθηγητής καρδιολογίας στο νοσοκομείο του Mount Sinai της Νέας Υόρκης, ο κύριος Βογιατζής, είναι συντονιστής διευθυντής στο νοσοκομείο Βερίας Καρδιολογίας, ο κύριος Σαμαράς, υπεύθυνος του Μεταλλικού Εργαστηρίου στη Βέρεια, και ο κύριος Παύλος Ροδίτης, επιμελητής καρδιολογικής κλινικής από την Κοζάνη. Λοιπόν, τώρα, κύριε Κανακάκη, τι πρέπει να κάνει κάποιος άμεσα, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ένα περιστατικό εμφράγματος και πώς θα το ξεχωρίσει? Κοιτάξτε, αυτό που γι' αυτό γίνεται και αυτό το σεμινάριο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πρώτη αιτία θανάτου του σήμερα στον κόσμο ήταν καρδιαγιακά αιτήματα. Και ανάμεσα σε αυτά, η πρώτη αιτία είναι το οξύτωμα του μυοκαρδίου. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία από οποιοδήποτε κλάδο της ιατρικής, όπως είπατε, ιδιαίτερα στα επαρχιακά τμήματα της χώρας, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη γεωγραφία με νησιά, από ακρισμένες περιοχές, να μπορούν να διακρίνουν τα συμπτώματα του εμφράγματος του μυοκαρδίου και να δράσουμε γρήγορα. Αυτό που έχει σημασία στο έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι η γρήγορη αντιμετώπιση, η οποία γίνεται με την αφού αναγνωρίσουμε τα συμπτώματα, τα οποία είναι ο πιστοστερνικό άλγος, ένας φόβος, ο οποίος διαρκεί τουλάχιστον πάνω από 5 με 10 λεπτά, αντανακλάται στην κάτω γνάτο, στο αριστερό χέρι, μπορεί να πάει προς το στομάχι ή προς την ομοπλάτη, να συνοδεύεται με ζάλι, με υδρότα, με τάσια έμετρο μερικές φορές. Και αυτά είναι οι συμπτώματα που μας κινητοποιήσουν για να οδηγηθούμε στην διάγνωση του οξύτωματος εμφράγματος του μυοκαρδίου, η οποία γίνεται με το καρδιογράφημα, και να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό σε νοσοκομείο που μπορεί να πάρει θεραπεία επανεμάτωσης, δηλαδή να διανυχθεί η υπεύθυνη αρτηρία του εμφράγματος, η οποία εκείνη τη στιγμή έχει φράξει, είναι αποφραγμένη. Η διαδικασία γίνεται με δύο τρόπους, είτε με την πρωτογενή αγκιοπλαστική, την τοποθέτηση δηλαδή stent στο αγκείο το οποίο έχει αποφραχθεί, είτε με τη χορήγηση θρομβόλαξης, εκεί που μπορεί να γίνει έγκαιρα η μεταφορά του ασθενούς για την πρωτογενή αγκιοπλαστική. Κύριε Κανακάκη, τι είναι το λεγόμενο σιωπηλό έμφραγμα και ποια συμπτώματα πρέπει να κινητοποιήσουν τον ασθενή? Όταν λέμε σιωπηλό, σημαίνει ότι δεν έχει ιδιαίτερα συμπτώματα για να το καταλάβει κανείς. Δεν έχει αυτό τον οξύ πόνο που περιγράψατε νωρίτερα, ναι, όλα αυτά που σας είπα πριν. Όμως πρέπει να συντονίσω δύο πράγματα, ότι αυτό που λέμε ότι το οξύφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να παρουσιαστεί σε τρεις κατηγορίες ασθενών, αν το πω έτσι, με κάπως διαφορετικά συμπτώματα και πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Δηλαδή αυτές οι κατηγορίες είναι οι ηλικιωμένοι, είναι οι γυναίκες και οι ασθενείς που έχουν ζαχαρό διαβήτη. Εκεί μπορεί να είναι πιο ήπια τα συμπτώματα και να έχουμε άλλου τύπους, να έχουμε μια δυσφορία στομαχική, μια δυσφορία στο στήθος, ένα υδρότα ανεξήγητο, μια τάση για έμετο, μια ζάλη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι πρέπει να το ξέρουμε, ιδιαίτερα σε αυτές τις τρεις κατηγορίες ασθενών, που είναι αυτό που λέτε, ας πούμε, στους διαβητικούς σιωπηλό έμφραγμα, αλλά δεν είναι ακριβώς σιωπηλό, απλώς δεν είναι τα τυπικά συμπτώματα που σας ανέφερα πριν με τον οξύ πόνο, το διαξυφιστικό στο στήθος, που είναι σαν να σε πατάει ένα πόδι
είναι σαν να έχει μια τανάγια εκεί γύρω στο στήθος που δεν είναι ακριβώς ο ίδιος πόνος. Ναι. Κύριε Κανακάκη, γιατί αναφέρθηκατε στις γυναίκες, από ποια ηλικία και μετά οι γυναίκες κινδυνεύουν, ε? Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μια, στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, κάναμε πρόσφατα μια καταγραφή σε όλη τη χώρα, η οποία έχει το όνομα Ηλιακτής, και καταγράψαμε σε 150 καρδιολόγοι, σε 52 κέντρα, τα εφράγματα του μυοκαρδίου, και φαίνεται ότι οι γυναίκες εμφανίζουν έφραγμα σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από ότι οι άνδρες. Δηλαδή, στην καταγραφή αυτή φάνηκε ότι οι γυναίκες κάνουν πάνω από 65 ετών, κάνουν στο 65% εμφανίζουν το έφραγμα, ενώ πάνω από 65 ετών στους άνδρες, στους 42%. Επομένως, αυτό που χαρακτηρίζει τις γυναίκες είναι ότι σε μεγαλύτερη ηλικία κάνουν, εμφανίζουν οξύεφραγμα του μυοκαρδίου από ότι οι άνδρες. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας, οι καρδιοπαθείς είναι πιο ευπαθείς έναντι του κορονοϊού, και ποιες είναι οι επιπτώσεις της νόσου στην καρδιά? Είναι πιο επιρρεπείς. Έχουμε καθορίσει σαν καρδιολογική εταιρεία και το ανακοινώσαμε από την αρχή της πανδημίας ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου με καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι οι ασθενείς που έχουν ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι η πρώτη ομάδα αυτή. Είναι υψηλού κινδύνου όταν νοσήσουν από COVID-19. Είναι οι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες. Είναι οι ασθενείς με σοβαρή στεφανία νόσου και ζαχαρό διαβήτη. Οι παχύσαρκοι ασθενείς με υπέρταση και ζαχαρό διαβήτη. Είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν επικίνδυνες αρρυθμίες. Αυτοί οι ασθενείς είναι επιρρεπείς όταν νοσήσουν με την νόσο COVID-19, αλλά και η ίδια η νόσος COVID-19 όταν μπορεί να προκαλέσει καρδιακή πάθηση, κυρίως με τη μορφή μυοκαρδιακής νέκρωσης, και σπανίως να παρουσιάσει κανείς μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάτε, σωστά? Ναι, ναι, 6 ώρα το απόγευμα, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας προτείνουμε αν μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Βέβαια, γιατί τώρα είπαμε ούτε το 1% από αυτά που θα ακουστούν. Πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους που είναι στον χώρο της υγείας, αλλά και για όλους εμάς. Και για τον εαυτό μας, αλλά να βοηθήσουμε και τα κοντινά μας πρόσωπα στην περίπτωση που εντοπίσουμε κάτι, να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Βέβαια, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε, ότι αν υποψιαστούμε με αυτά που σας είπα πριν τα συμπτώματα, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Το θέμα είναι γρήγορο και το καλύτερο τρόπο είναι να καλέσουμε τον 166 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό 112 από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή, να μην μπερδέψετε έναν στομαχόπονο ή μια στεναχώρια με ένα έμφραγμα, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι εύκολο να μπερδευτεί μια γαστρεντερίτιδα. Διορθώστε με, κύριε Κανακάκη, αν κάνω λάθος. Ναι, και ειδικά ως θωρακικό άλγος, πολλές φορές γίνεται μας διαφεύγει ότι αυτό μπορεί να είναι από την καρδιά. Και γι' αυτό, όταν αυτό έχει αυτά τα συμπτώματα που είπα, που είναι πολύ ένας έντονος πόνος στο στομάχι, ο οποίος συνοδεύεται και με επεκτάσεις του πόνου αλλού και με υδρότα και με μέτους και με μπορεί να κάνει ζάλι τα λοιπά, τάση για έμετο και έμετο, τότε θα πρέπει να το σκεφτούμε και να... Ναι, καλύτερα να σας δει ο γιατρός και να σας πει ότι έχετε μια απλή ίωση, μια απλή γαστρεντερίτιδα, από το να αφήσετε και να είναι ένα περιστατικό εμφράγματος που μπορεί να σας κοστίσει ακόμη και την ίδια σας τη ζωή. Κύριε Κανακάκη, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία αύριο στο εξωτερικό αυτό webinar. Με τους καταπληκτικούς ομιλητές, κυρίες και κύριοι, έχω αναρτήσει το link. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε κάτω από την ανάρτησή μου.